Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Θα ακολουθεί ένα λίγο περίπλοκο βίντεο, στο οποίο προσπαθώ να εξηγήσω πρακτικά τι είναι το νέγκινγκ, με εξαφορμής ε, σχολείων κάτω από τα βίντεο στο κανάλι, τα οποία αποτελούν ε, παραδείγματα νέγκινγκ. Έχουμε κάνει ένα βίντεο στο κανάλι εδώ για το νέγκινγκ πριν μερικές μέρες που στην ουσία μιλάει για την αδιόρατη Λεκτική και ψυχική κακοποίηση, κουβέντε οι οποίε γράφονται και καλά στα χαλαρά, τυχαία, αλλά στην ουσία αποκρύβουν α, μια επιθετικότητα, ψυχική επιθετικότητα, συναισθηματική επιθετικότητα και ελεκτική. Το έχω τελειώσει αυτό το βίντεο και νιώθω ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλό, με την έννοια ότι το έχω κάνει με τη βοήθεια του OBS, που είναι ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει να φαίνεται και η εικόνα του YouTube καθώς μιλάει αλλά και η εικόνα από τον browser, η εικόνα του, του, της κοινότητας στο κανάλι αυτή τη φορά. Ε, είναι έτσι λίγο, δεν έχει ιδιαίτερα καλή ροή επειδή προσπαθώ να συνδυάσω την εικόνα με αυτά που λέω. Ε, δεν είναι ανάγκη να παρακολουθήσει αυτό το βίντεο κάποιο ο οποίο δεν έχει ασχοληθεί με το ζήτημα των τοξικών σχολείων ή δεν παρακολουθεί τα σχόλια. Ε, είναι ένα βίντεο όμω που υποσχέθηκα να το κάνω και γι' αυτό το έκανα. Όχι για να εκθέσω τους ανθρώπου που έγραψαν άστοχα σχόλια ή αδιόρατα τοξικά, αλλά για να καταλάβουμε στην πράξη ότι. Αν κάποιος μας λέει ότι εγώ το καλό σου θέλω και σου το λέω αυτό ή εγώ απλώς έκανα πλάκα ή μα γιατί δεν δικαιόμαστε να έχουμε ελεύθερο λόγο, μα δεν ζούμε σε δημοκρατία, ότι δεν είναι απαραίτητο ότι ο άνθρωπος αυτός, αυτό που θα μας το πει, θα μας το πει με καλή διάθεση και δεν υπάρχει και καλυμμένη τοξικότητα. Και μάλιστα στο βίντεο όσοι το παρακολουθήσετε θα δείτε ότι για παράδειγμα ένα πρόσωπο που έκανε ένα σχόλιο και μπήκε σε απόκρυψη, έστειλε στη συνέχεια απαντητικό email στο οποίο έβγαλε όλη τη χολή και ούτε λίγο ούτε πολύ με είπε εμένα τοξικιά, ότι είμαι τοξικιά και ε, ε, ξεμπροστιάζω τους άλλους ενώ δεν θα έπρεπε κλπ. Αυτό το γυρίζω μετά που γύρισα το βίντεο, αλλά θα είναι στην αρχή του βίντεο. Είδα ένα σχόλιο τώρα στο κανάλι που έγραψε μια φίλη. Γιατί τόσοι άνθρωποι θέλουν να επιβληθούν στους άλλους. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει στο κανάλι του όπως άλλωστε κάποιοι αποφασίζουν να έχουν κλειστό προφίλ ή ακόμα και ψεύτικο. Αυτοί ειδικά, όπως επιλέγουν να κρατάνε χαμηλό προφίλ εντός αγωγικών στον τύπο του λογαριασμού τους, θα έπρεπε βάσει λογικής να κρατάνε χαμηλό προφίλ και στα σχόλια που κάνουν στους άλλους. Αλλά όχι! Κάποιοι κρυμμένοι πίσω από ένα λογαριασμό περνάει απαρατήρητος και εντός αγωγικών δεν δίνει δικαιώματα, Κουνάνε το δάχτυλο σε έναν άνθρωπο που έχει το θάρρο να εκτεθεί και να πει την επιστημονική και προσωπική του άποψη με έναν επικοδομητικό τρόπο. Και γι' αυτό έχει και μεγάλο κοινό. Είναι λε και περιμένουν στη γωνία να βρεθεί ένα θέμα που νομίζουν ότι κατέχουν για να σε ακυρώσουν. Πόσο κομπληξιλική πια. Θέκλα, δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο αν αφήσει τα σχόλια ανοιχτά μόνο για εκείνου που έχουν συμμετοχή, αν και προσωπικά δεν με συμφέρει, χαχά, αλλά νομίζω ακόμα και για εμά που διαβάζουμε αυτά τα σχόλια είναι κουραστικά και ενοχλητικά είναι λες και εξηγούμε σε ένα μικρό παιδάκι τα αυτονόητα. Λοιπόν, θα δείτε το βίντεο στη συνέχεια. Θα σας πω προκαταβολικά ότι αποφάσισα να μην κλείσω τα σχόλια. Θα παραμείνουν τα σχόλια ανοιχτά και προσβάσιμα από όλους. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχουν επικοδομητικά σχόλια εστιασμένα πάνω στην ουσία της ψυχοεκπαιδευτικής δουλειά που γίνεται πάνω σε αυτό το κανάλι. Θεωρώ πως είναι πολύ χρήσιμο και πολύ επικοδομητικό να υπάρχουν σχόλια στα οποία να στηρίζει ψυχικά ο ένας αγωνιζόμενος άνθρωπος τον άλλο αγωνιζόμενο άνθρωπο. Στο κανάλι αυτό είναι μια κοινότητα η οποία αγωνίζεται και αγωνιά για την προσωπική και πνευματική της ψυχοεξέλιξη. Για την εξέλιξη μας. Ας βοηθήσουμε να παραμείνουμε έτσι. Και πραγματικά εύχομαι από καρδιάς να μην υπάρχουν στο μέλλον τοξικά σχόλια και σχόλια naked, τα οποία να με αναγκάζουν να ασχοληθώ με ένα τόσο δύσκολο θέμα, γιατί δυσκολεύομαι πολύ και εγώ ίδια να καταλάβω την τοξικότητα, επειδή έχω μεγαλώσει μέσα στην καλυμμένη τοξικότητα. Επιφυλάττω με, όπω θα σα πω και στη συνέχεια στο βίντεο, να κάνω ένα οδηγητικό στο οποίο να τα εξηγάω όλα αυτά. Πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε τον naked, πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε όταν κάποιο είναι τοξικό απέναντί μα και το παρουσιάζει ω κάτι άλλο. Παρακολουθήστε το βίντεο. Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, η δημιουργό του καναλιού με το αντίστοιχο όνομα, που είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube. Και αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο το οποίο απευθύνεται στους ανθρώπους που είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι και που σχολιάζουν κάτω από τα βίντεο απευθύνεται στην κοινότητα μας εδώ, την ψυχοεκπαιδευτική. Είναι ένα βίντεο που σας έχω υποσχεθεί χθε το βράδυ, ή θα έλεγα σήμερα τα χαράματα, γιατί πήγα πολύ αργά για χθε το βράδυ, ότι θα έφτιαχνα αυτό το βίντεο για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο βάζω σε απόκριψη ορισμένους χρήστες και για ποιο λόγο θεωρώ τα σχόλια τους μη επικοδομητικά για το κανάλι, τοξικά ίσως, αδιόρατα κακοποιητικά και οπωσδήποτε ε, αχρίαστα. Όταν ένας χρήστη ε, χρήστης μπει σε απόκρυψη από το δημιουργό ενός καναλιού, εξακολουθεί να μπορεί να παρακολουθεί όλα τα βίντεο του καναλιού, το οποίο είναι ελεύθερα, απλώς δεν μπορεί να σχολιάσει. Αν σχολιάζει, βλέπει μόνο ο ίδιος το σχολείο του, αλλά δεν μπορούν να το δουν οι υπόλοιποι. Σας είπα ότι θα έκανα ένα βίντεο για να σας εξηγήσω γιατί το κάνω. Σας παραπέμπω σε ένα βίντεο που είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες με τον τίτλο Negging που εκεί σας είχα διαβάσει ένα άρθρο στην αγγλική γλώσσα, το οποίο μετάφρασα μερικός, όχι ολικός, για, τους, για τα διάφορα είδη νέκινγκ Και το νέκινγκ είναι στην ουσία ένας αδιόρατος, λεκτικός, ψυχικός πόλεμος. Είναι πώς με τα λόγια σου ή και με τη συμπεριφορά σου μπορεί να α, ρίχνεις χολή και τοξικότητα στον άλλο και να το παίζεις και από πάνω τρελίτσα ότι μα και τι έγινε... Μα δεν ήταν τίποτα, ή να κάνει το λεγόμενο gas lighting, να προσπαθεί να βγάλει τρελό τον άλλο κλπ. κλπ. Για το λόγο του, του αληθέ, θα μεταφερθούμε στο ws Studio, όπου στο μεγαλύτερο μέρο τη οθόνη θα βλέπετε την καρτέλα κοινότητα από τον υπολογιστή, ώστε να διαβάσουμε μαζί τι τελευταίε αναρτήσει που είχαν ω κύριο hashtag το ξεμπρόστιασμα και να εξηγήσω τι, πώς και γιατί και για ποιο λόγο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γίνεται αυτό το ξεμπροστιάσμα, και να αναρτάτε στην καρτέλα κοινότητα, γιατί θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα εργαστηριακό μάθημα, a.k.a. όπως uh, workshop, όπου στην πράξη βλέπουμε πώς μπορεί κάποια σχόλια, κάποιες λεχτικές παρεμβάσεις, γιατί εδώ στο κανάλι μόνο λεχτικές παρεμβάσεις μπορούμε να δούμε, μπορεί να είναι κακοποιητικές και αυτό να μην φαίνεται ξεκαθαρά. Δηλαδή, με καλή πρόθεση, εγώ το λέω, ε, χωρίς να έχω καμία διάθεση να σε κατακρίνω. Ή τα κίνητρα μου είναι αγνά, αλλά... Naking, λοιπόν. Workshop για το νέκινγκ. Ε, για το νέκινγκ, εάν θέλετε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν... Όπως βλέπετε, μοιράζομαι την οθόνη του υπολογιστή μου μαζί σας, ούτως ώστε να δούμε στην πράξη αυτά για τα οποία θέλω να σας εξηγήσω. Λοιπόν, εδώ είναι η σελίδα του ανοιχτό, το browser του υπολογιστή, στο κανάλι. Εδώ βλέπετε είναι η αρχική σελίδα, έτσι όπως τη βλέπω εγώ. Τα βίντεο, τα playlist και η τεταρτή καρτέλα είναι η καρτέλα της κοινότητας. Έχω φτιάξει ένα βίντεο το οποίο θα ανέβει τις επόμενες μέρες, στο οποίο σας εξηγώ πάλι με έναν παρόμοιο τρόπο, μοιραζόμενοι δηλαδή την οθόνη μου μαζί σας για το πώς να χρησιμοποιείτε από υπολογιστή και από κινητό το κανάλι μας. Λοιπόν, θα σας διαβάσω την τελευταία ανάρτηση, η οποία έγινε πριν από 10 ώρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μία το μεσημέρι που γυρίζω αυτό το βίντεο, άρα έγινε γύρω στις 4 το πρωί. Mm. Όχι, γύρω στι 3 το πρωί. Λοιπόν, έχει hashtag gaslighting και hashtag necking. Τα hashtags είναι ε κάποιοι τρόποι για να κατηγοριοποιούμε, για να κατηγοριοποιούμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, εφόσον έχω βάλει εδώ το hashtag gaslighting και από κάτω το hashtag necking, αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ψάχνει στο YouTube ή στο διαδίκτυο κάτι για τον gaslighting ή για τον necking, μπορεί να τον βγάζει κατευθείαν σε αυτή την καρτέλα. Την, την ανάρτηση όπως και σε πολλές άλλες αναρτήσεις. Λοιπόν, Γράφω χθε το βράδυ. Όλα αυτά που αναρτώ θα σα τα εξηγήσω σε σχετικό βίντεο. Μόλι βρω χρόνο, θα κάνω ένα σχετικό βίντεο ή e live που να τα διαβάζω ένα-ένα και να εξηγώ γιατί είναι τοξικό ένα σχόλιο και τι όπλο ψυχολογικού πολέμου χρησιμοποιείται κάθε φορά από τον εκάστοτε ξερόλα. Ξερόλα είναι ο άνθρωπο που νομίζει πω τα ξέρει όλα και συμπεριφέρεται με, έναν τέτοιο, με ένα τέτοιο αίσθημα κυριότητο. Εγώ λέω, εγώ νομίζω. Έχουμε μιλήσει για το σύνδρομο του Ξερόλα σε μια εκπομπή που κάναμε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου τότε που είχα την εκπομπή στο ΣΥΓΜΑ και είχε... είχε, θέμα αυτό, το ξε... τη ξερολίαση. Και τι όπλο ψυχολογικού πολέμου χρησιμοποιείται κάθε φορά από τον εκάστοτε Ξερόλα που επικαλείται τον ελεύθερο λόγο και την ανταλλαγή απόψεων ως λόγο να καταπίνω εγώ προσωπικός δημιουργός ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο τόση τοξικότητα. Εδώ θέλω να κάνω μία παύση και να σας πω ότι πραγματικά αγαπώ το κανάλι μας. Πραγματικά νιώθω συναισθήματα αγάπης, τρυφερότητας και προστατευτικότητας προς τα μέλη της κοινότητας μας. Πραγματικά. Αν ήταν κάτι το οποίο το έκανα για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από την αγάπη, δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία να ξοδεύω το χρόνο μου, να γράφω όλα αυτά η ώρα 3 το πρωί, ε, και να προσπαθούσα να δείξω και στην πράξη πώς απελευθερώνουμε τη ζωή μας από την τοξικότητα. Λοιπόν, ο χώρος εδώ, το κανάλι μας δηλαδή, δεν είναι δημόσιος, είναι ιδιωτικός. Και όσοι τον επισκέπτονται, οφείλουν να το σέβονται. Όχι μόνο εμένα ως δημιουργό, αλλά και όλες αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούν σιωπηλά και δεν μας επιβαρύνουν εμάς τους υπόλοιπους με κανένα τρόπο. Εδώ να σας πω ότι μπορεί να έχουμε 68.000 κάτι Ανθρώπου ε, ανθρώπους εγγεγραμμένους στο κανάλι, όμως τα στατιστικά του καναλιού δείχνουν ότι κάθε μήνα μπαίνουν 100.000 ξεχωριστοί, λογαριασμοί στο κανάλι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα βίντεο χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι. Αυτός που βλέπει τα βίντεο χωρίς να είναι εγγεγραμμένος μπορεί κάλλιστα να διαβάσει και τα σχόλια κάτω από τα βίντεο χωρίς να είναι εγγεγραμμένος. Σήμερα, δηλαδή χθε, γιατί αυτό το βίντεο το γυρίζω την επόμενη μέρα, μια καλή φίλη, μεγαλύτερη και οριμότερη από εμένα, η οποία παρακολουθεί όλα ανεξαιρέτως τα βίντεο στο κανάλι μας, η οποία λέει ότι νιώθει πόσο ωφελείται, αλλά παρόλα αυτά ποτέ δεν σχολιάζει και δεν είναι στη συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι μια λειτουργία στην οποία πληρώνει κάποιο για να έχει πρόσβαση σε περισσότερα προνόμια στο κανάλι. Μου επικοινώνει σε πως θεωρεί απαράδεκτο που έχω ανοιχτά τα βίντεο και δεν είναι μόνο για τη συμμετοχή. Διαβάζοντα δηλαδή και βλέποντα όλε αυτέ τι αναρτήσει στην κοινότητα και γνωρίζοντα πόσο πολύ αναστατώνομαι δικαίω, όχι αδίκω, όταν α, υπάρχει τοξικότητα μέσα στο ίδιο μου το σπίτι, γιατί για μένα το κανάλι μας είναι το σπίτι μου, μου είπε γιατί δεν τα βάζεις όλα τα βίντεο στη συμμετοχή και όποιο θέλει να παρακολουθήσει να πληρώνει είτε τα 5 ευρώ το μήνα είτε τα 10 ευρώ το μήνα και έτσι να γλιτώσεις από τα τοξικά σχόλια, γιατί δεν νομίζω μου λέει κάποιο να πληρώσει χρήματα για να πάει να γράψει τοξικά σχόλια. Τη εξήγησα εγώ την αλήθεια πως θέλω ο κάθε ένας να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα βίντεο επειδή μπορεί όντω κάποιο να μην έχει 5 ή 10 ευρώ το μήνα να μπει στη συμμετοχή. Έχω γνώση και επίγνωση ρεαλιστική το ότι κερί είναι πολύ χαλεπή οικονομικά για πολλού ανθρώπου. Κλείσε τα σχόλια τότε μου είπε, η ασε ήταν νυχτά μόνο για όσου είναι στη συμμετοχή. Μου έκανε ένα κλικ τότε και συνειδητοποίησα πως ουδέποτε ή οσδήποτε είναι στη συμμετοχή ή αδήποτε είναι στη συμμετοχή, έγραψε τοξικό ή περιττό ή κουραστικό σχόλιο και πώ χιλιάδε θεατέ δεν γράφουν κανένα πολύ το σχόλιο. Άρα πρέπει να σκεφτώ σοβαρά τι να κάνω. Λοιπόν, υπάρχουν άρα τρει κατηγορίε σχολείων, οι οποίε είναι κουραστικέ, ταλαιπωρητικέ για μένα και με δυσκολεύουν να κάνω αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό έργο που κάνω, που προσπαθώ να κάνω μέσα από το κανάλι μα στο YouTube. Μιλάμε για σχόλια τα οποία είναι τοξικά, σχόλια τα οποία είναι περίτα, αχρίαστα σχόλια ή κουραστικά. Ξαναλέω εδώ κάτι που σα έχω πει πολλέ φορέ, ότι μετριάζω τα σχόλια στο κανάλι και τα μετριάζω μόνη μου. Μετριάζω σημαίνει ότι τα διαβάζω και ελέγχω κατά πόσον αυτά τα σχόλια είναι σύμφωνα με του κανόνε λειτουργία του καναλιού ή όχι, κατά πόσον αυτά τα σχόλια θα μπορούσε να είναι τοξικά και επικίνδυνα για του συνδρομητέ του καναλιού που θα τα διαβάσουν. Και στη διαδικασία αυτή διαβάζω και πάρα πολλά σχόλια περιτά και κουραστικά. Άνθρωποι που αναλαμβάνουν συνεχώ και συνεχώ τα ίδια και γράφουν ένα σωρό κατεβατά, τα οποία δεν έχουν σχέση με την ψυχοεκπαίδευση που παρατηρείτε εδώ στο κανάλι, αλλά έχουν σχέση με άλλου λόγου δικού του. Δεν γίνεται να κάνω συνέχεια την παιδονόμο, ούτε να αναλύω ανοησίε και να εσπράττω φθόνο, απειλέ και αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Στην πορεία θα σα διαβάσω κάποια σχόλια τα οποία, από χρήστε που έχω βάλει σε απόκρυψη και εκεί θα δείτε και το φθόνο και τι απειλέ και την κακοποίηση όσοι δεν τα έχετε δει ήδη. Εννοείται, έγραψα χθε και, και, το στηρίζω και σήμερα, πως υπάρχουν πολλά επικοδομητικά, χρήσιμα και ψυχοφέλιμα ενισχυτικά σχόλια και γι' αυτό διστάζω να καταργήσω τα σχόλια ή να τα περιορίσω μόνο σε όσους πληρώνω. Πραγματικά υπάρχουν πολλά σχόλια στο κανάλι μας κάτω από τα βίντεο που είναι επικοδομητικά, δηλαδή έχουν κάτι να προσφέρουν σε αυτό που λέγεται στο βίντεο, είναι χρήσιμα, και είναι ωφέλιμα και για, και για αυτούς που τα γράφουν και για αυτούς που τα διαβάζουν και για αυτούς που έχουν στείλει τις επιστολές και έχουν γίνει τα βίντεο και είναι και ενισχυτικά, δηλαδή ενισχύουν το ηθικό των ανθρώπων που μοιράζονται τις ιστορίες μαζί μας. Καλά το παρακάτω σχόλιο σκεφτείτε το. Έχω ένα σχόλιο εδώ πέρα το οποίο το έχω αναρτήσει στην κοινότητα, η οποία έγραψε, θα το δείτε μετά. Θα σου το διαβάσω μετά γιατί έχει σχέση με τα υπόλοιπα. Σκεφτείτε να ήταν εδώ το κανάλι ενό καρδιολόγου, να εξηγεί ο καρδιολόγο βασικέ έννοιε για την προστασία τη υγεία τη καρδιά και για τι εξετάσει, διαγνώσει, θεραπείε που προτείνει η ιατρική, και από κάτω να του γράφουν ο καρδιολόγο. Μα η τάδε τραγουδίστρια είπε αυτό. Ο τάδε ηθοποιό το άλλο. Εγώ διαφωνώ με τα πορίσματα τη ιατρική. Τι κι αν είσαι ιατρό και εγώ δεν είμαι. Σε δημοκρατία ζούμε. Και λοιπά, κλπ, Αχ, 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 ένα ah, τι να σου κάνει. Καλή νύχτα μας. Αυτό το στείλα χθες το πρωί στις 3. Πάμε να δούμε τώρα τις, τις προηγούμενες αναρτήσεις, όπου έχουν μέσα... που έχουν μέσα... Που έχουν μέσα... μέσα α, α, απεικονίσεις οθόνης με τοξικά σχόλια για να δείτε τι ακριβώς εννοώ και τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν. Λοιπόν, ανέβηκε ένα οδηγητικό βίντεο, το οποίο είχε σε ερώτημα στον τίτλο «Αν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με δύο πρόσωπα ταυτόχρονα». Και έτσι παρατηρείτε, βλέπω από κάτω το δεύτερο σχόλιο, βλέπω κάτω από αυτό το βίντεο το συγκεκριμένο σχόλιο. Τώρα προσπαθώ να μου ανοίξει τη φωτογραφία για να τη δούμε. Αν έχει δύο πρόσωπα με το οποίο είσαι ερωτευμένο, διάλεξε το δεύτερο. Γιατί αν πραγματικά αγαπούσει το πρώτο, δεν θα ερωτευόσουν το δεύτερο. Και αυτό γράφει στην παρένθεση Johnny Depp. Που σημαίνει ότι μα δίνει μία α, σοφία του γνωστού ηθοποιού Johnny Depp ο οποίος τελευταίος είχε μπει σε μια, ήταν σε μια διαβόητη δίκη με την πρώη σύζυγο του, στην οποία αυτή διαβόητη δίκη συζητούσαν ποιος έχει κακοποιήσει περισσότερο τον άλλο. Δηλαδή σε αυτή τη διαβόητη δίκη ε, περιγράφηκα σκηνέ απειρού κάλου εντό εισαγωγικών του απειρού κάλου, τι οποίε και ο ένα σύντροφο και ο άλλο κακοποιούσε λεκτικά, σωματικά και με άλλου τρόπου τον άλλο. Τις γράφει ο Μάκη, διαφωνώ, γιατί μπορεί να ερωτεύτηκε στο δεύτερο για να ξεπεράσει το πρώτο. Και πίστεψε, με ξέρω πολύ καλά γιατί μιλάω. Σε γενικέ γραμμέ δεν υπάρχουν απόλυτη νόμη στι ερωτικέ σχέσει. Ο Μάκη είναι ένα οδοντίατρο ο οποίος είναι εδώ στο κανάλι μας. Λοιπόν, η δεύτερη φωτογραφία από τα σχόλια. Λοιπόν, παιδιά, δεν διαβάζονται εδώ καλά. Τώρα να τις διαβάσω από το κινητό μου. Γιατί τις έχω εδώ τις φωτογραφίες στο κινητό μου. Λοιπόν, βγαίνει μια τακτική σχολιάστρια στο κανάλι και λέει ότι ε, πλέον δεν θα σχολιάζει στο κανάλι γιατί έχει μπει σε απόκρυψη. Είχε γράψει. Αν προσπαθείς να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο πρόσωπα με το οποίο είσαι ερωτευμένος, διάλεξε το δεύτερο. Γιατί αν πραγματικά αγαπούσε το πρώτο, δεν θα ερωτευώσω να το δεύτερο. Αυτό που σας είπα πριν, το οποίο αποδίδει στον ηθοποιόν Τζονιντέπ. Τη απάντησε ο Μάκη αυτό που ήθελε να τη πει. Και από κάτω από αυτό έρχεται μια άλλη χρήστρια του YouTube και λέει σου απαντώ εδώ γιατί δεν μπορώ να δω την απάντησή σου, δεν βλέπω καν το σχολείο σου. Αυτή είχε έρθει από άλλα σχόλια, το οποίο ήταν κάτω από άλλο βίντεο, που αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα η οποία ανέφερε τον Johnny Depp ως πηγή σοφίας και έμπνευσης για ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, Σύστηνε σε γνωστού και αγνώστου διάφορε κινηματογραφικέ ταινίε. Δεν έχω κανένα θέμα τη κινηματογραφική ταινία και εγώ παρακολουθώ κινηματογραφικέ ταινίε. Αλλά το κανάλι μα εδώ πέρα δεν είναι ένα κανάλι συνεφίλ. Είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση. Τη απαντάει λοιπόν η πρώτη, αυτή που είχε γράψει για τον Τζονιν Τεμπ. Μπορεί να υπάρχει θέμα με τον αλγόριθμο του YouTube, τα σχόλια πάντω εγώ τα βλέπω, όλε οι ταινίε εξαιρετικέ, το κάθαρμα με την κοντού πολύ καλή, να προτείνω ακόμα μία κλπ. Και γράφω εγώ από κάτω. Μα θα παίρνουμε σοφίε σχέσεων εντό εισαγωγικών τώρα από τον Τζονιν Τεμπ σε άλλο κανάλι βρίσκομαι, το γράψω έτσι ευγενικά. Απλά δηλαδή, λέω μήπω αυτή η πρώτη, η οποία σχολιάζει και συχνά στο κανάλι, θα καταλάβει. Οπότε έρχεται και απαντά η δεύτερη. Θα έκλα, δεν κολλάω στο όνομα γιατί θα μπορούσε να το έχει πει ο οποιοδήποτε. Είναι μια πετυχημένη έκφραση που αν δεν σκεφτεί κάποιο έχει σωστό νόημα. Στην ουσία λέει και αυτή πω δεν μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι με δύο πρόσωπα συγχρόνω. Άρα έρχεται η σχολιάστρια η οποία είχε μπει εδώ πέρα για να για να, μας, για, για, να συνεχίσει τη συζήτηση για να συνεχίσει τη συζήτηση ε, κάτω από άλλο σχόλιο στο οποίο γράφανε για ταινίε. έρχεται εδώ πέρα να μου εξηγήσει εμένα ε, τη δουλειά μου και να με βάλει και στη θέση μου προφανώς. Πώς τόλμησα να, 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 πω ότι ο Τζόνι Τέπ δεν είναι κατάλληλο για να μας δίνει συμβουλές για σχέσεις. Τις, γράφω εγώ. Λέω πως δεν μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι με δύο πρόσωπα συγχρόνως. Δεν λέω αυτό που δεν ξέρω αν το είπε ο λόγο Ούτε, στο βίντεο δηλαδή, στο βίντεο αυτό που εξηγώ είναι πως δεν μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι με δύο πρόσωπα συγχρόνως. Δεν λέω αυτό που δεν ξέρω αν το είπε ο λόγο ενώ δεν μπορώ να γνωρίζω αν όντω ο Τζονίτε είπε αυτή την πλακία αλλά μπορεί να την είπε, δεν ξέρω. Ούτε υποστηρίζω την τακτική του να ερωτεύομαι άλλον προτού να είμαι ελεύθερο. Είδαμε που τον οδήγησε αυτό τον Τζόνι Ντεπ. Γιατί στη δίκη διαφάνηκε ότι, πολλές, ότι η επόμενη σχέση του ξεκινούσε προτού να τελειώσει προηγούμενο. Και επίση εδώ είναι ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, όχι κουτσομπολιστικό. Και είναι ευπρόσδεκτοι όσοι έρχονται για να μάθουν. Και όχι να πετάνε διάφορα άσχετα που μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Ναι, μπορεί να είναι επικίνδυνο να διαβάσει κάποιο ο οποίο είναι καινούριο στην ψυχοεκπαίδευση. Είναι καινούριο στο κανάλι. Να διαβάσει σχόλια ότι ο Τζόνι Ντέμπ είπε: Αν είσαι ερωτευμένο με δύο πρόσωπα ταυτόχρονα, σημαίνει θέλει το δεύτερο ή δεν είσαι ερωτευμένο με το πρώτο. Πόσα μηνύματα λανθασμένα μπορεί να δίνει αυτό. Έχετε παρακολουθήσει περισσότεροι από εσά τα βίντεο στο playlist για την απιστία. Τα βίντεο στα playlist για τη σχέση με παντρεμένου κλπ. κλπ, κλπ. Λέω να ανοίξουν δικό τους κανάλι και να εκφράζουν τις δοξασίες τους όσοι θέλουν να τα λένε αυτά. Ούτε εσύ ούτε και η άλλη κοπέλα που γράφει ένα σωρό άσχετα σχόλια είστε ψυχολόγοι. Έχει πολλούς ψυχολόγους εδώ στο κανάλι που γράφουν μόνο όταν έχουν να πούν κάτι επικοδομητικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψυχολόγοι που παρακολουθούν το κανάλι μας, συνάδελφοι, οι οποίοι γράφουν Μόνο όταν έχουν να πούν κάτι επικοδομητικό να, προσθέσουν. Και χιλιάδες άλλοι που δεν είναι ψυχολόγοι, αλλά κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Θέλω να συνειδητοποιήσουμε ότι τα σχόλια κάτω από το κανάλι είναι για τον εξή σκοπό. Να προσθέσουμε κάτι επικοδομητικό σε αυτό που έχει ήδη λεχθεί στο βίντεο. Πολλές φορές στο βίντεο μπορεί να λέω. Έχω την εντύπωση πως αυτή η έκφραση είναι έτσι. Αν γνωρίζετε κάτι διαφορετικό, γράψτε το από κάτω. Είναι πολύ επικοδομητικό, για παράδειγμα, να με διορθώσετε όταν δεν είμαι σίγουρη για μια, ένα γραμματικό... Αν κάνω ένα γραμματικό λίστημα και λέω δεν ξέρω αν το λέω ορθά. Ε, διορθώστε με αν το λέω ορθά. Ή αν αναφέρομαι σε μια έννοια που ανάγεται σε μια άλλη επιστήμη και λέω δεν ξέρω και πολλά γι' αυτό, να έρθει ένα επιστήμονα αυτή τη επιστήμη να προσθέσει κάτι και να μάθουμε. Και έχουμε πολλά παραδείγματα εδώ στο κανάλι εξαιρετικών επιστήμων, οι οποίοι παρακολουθούν τα βίντεο και προσφέρουν τι γνώσει του αφιδό και αφιδόλευτα στα βίντεο. Ε, όταν όμω γίνεται ένα βίντεο για το αν μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι με δύο ανθρώπου ταυτόχρονα και έρχεται μία και πετάει μια κουτσουράδα που λέει πω την είπε ο Τζοντέπ, μπορεί και να την είπε, γιατί υποθέτω ταιριάζει στο ε, μόντου του και τη γράφει από κάτω και πάνε και άλλε και γράφω για ταινίε και λοιπά και λοιπά και μου τη λένε κιόλα. Γιατί δεν παράπονο, αφού λέει το ίδιο με σένα ο Τζοντεπ. Τι υπάρχει πρόβλημα με το πει ο Τζοντεπ. Λοιπόν. Και γράφω μετά στη συνέχεια στην πρώτη Χρήστρια, στην πρώτη χρήστρια που έγραψε αυτό για τον Τζοντεπ. Απευθύνομαι σε αυτή. Τη λέω μπαίνει σε αποκρύψη επειδή κουράστηκα να μετριάζω άσχετα σχόλια πραγματικά, που προβάλλουν τις θρησκευτικέ σου δοξασίες και έμμονες και τη δουλειά σου που δεν είσαι ψυχολόγος και το, παίζει και το παίζεις εμέσως πλήν σαφώ ψυχολόγος εδώ πολλές φορές. Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο γράφει συνεχώ ε, σχόλια που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία, σχόλια που έχουν να κάνουν με τι θρησκευτικέ δοξασίε και τα, τα παρουσιάζει ω επιστημονικά ή ω τέλο πάντων αυτή είναι η γνώμη μου. Άρα ήρθα εδώ στο κανάλι σου και μπαίνω στα σχόλια να διδάξω και να προσιλητήσω όσους σε παρακολουθούν. Τη γράφω. Δεν σέβεσαι το έργο με Σε προτρέπω να φτιάξει δικό σου κανάλι να κηρύττει. Αντίο στο καλό. Λοιπόν, έβαλα αυτά τα, τα screenshots και έγραψα. Εδώ είμαστε ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, όχι κουτσομπολιστικό. Ω δημιουργό του καναλιού και τη κοινότητα, ξοδεύω πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για να δημιουργώ το υλικό. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό και βλέπουν το κανάλι ω τον προσωπικό του παιχνιδότοπο, όσο καιρό και αν είναι στο κανάλι, όσο παλιέ εντό εγγόνων και αν είναι, θα μπαίνουν σε απόκρυψη. Ξεμπρόστιασμα. Έβαλα το hashtag ξεμπρόστιασμα για να δείξω ότι με αυτόν τον τρόπο ξεμπροστιάζουμε του ανθρώπου οι οποίοι λειτουργούν με νέκινγκ. Γιατί όντω είναι νέκινγκ να λε τη ψυχολόγο Α, ότι ε, δεν κολλάω στο όνομα. Α, δεν κολλάω στο όνομα. Δηλαδή, το δεν κολλάω στο, θέκλα δεν κολλάω στο όνομα γιατί θα μπορούσε να το είχε πει οποιοδήποτε. Θέκλα δεν κολλάω στο όνομα. Τι σημαίνει αυτό. Θέκλα εγώ που είμαι ξερόλα και ξέρω καλύτερα από σένα, δεν κολλάω στο όνομα. Σε ρώτησε κανεί αν κολλά ή αν ξεκολλά. Δεν σε ρώτησε. Δεν σε ρώτησε. Ούτε αν κολλά, ούτε αν ξεκολλά και έχεις εσύ κάποια εγκυρότητα, εγκυρότητα ώστε να, 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 κρίνεις, να κρίνεις αν αυτό το σχόλιο ήταν χρήσιμο ή όχι, ή έχεις κάποια εγκυρότητα για να κρίνεις την ορθότητα ψυχοεκπαιδευτικά αυτού του σχολείου. Δεν κολλάω στο όνομα, γιατί θα μπορούσε να το έχει πει οποιοδήποτε. Είναι μια πετυχημένη έκφραση που αν τη σκεφτεί κάποιο, έχει σωστό νόημα. Στην ουσία, λέει και αυτή πω δεν μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι με δύο πρόσωπα συγχρόνω. Άρα έρχεται και μου κάνει νέκινγκ, μου εξηγεί αυτή η κοπέλα ότι εγώ κάνω λάθο και επειδή εγώ δεν κολλάω στο όνομα, επειδή αυτή δεν κολλάει στο όνομα, είναι εντάξει. Και αν είναι η δική σου εγκυρότητα, και αν είναι η δική σου ιδιότητα, είσαι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είσαι ψυχολόγο δεν είσαι ψυχοεκπαιδεύτρια και παρακολουθείς ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και κάθεσαι από κάτω από τα σχόλια να υποστηρίζει υποστηρίζεις ότι το σχόλιο που αποδίδεται στον εν λόγω ηθοποιό, ο οποίο αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή να τρόπος με τον οποίο ζει τη ζωή του και ο ίδιος την έχει εκθέσει δημοσίως, αν μη άλλο χρειάζεται οξία ψυχοθεραπεία, ότι είναι σωστό και να κρίνεις κιόλας ότι συμφωνεί και με αυτά που είπε ο ψυχολόγος. Μάλιστα. Αυτό κι αν είναι naked. Αυτό κι αν είναι. Λοιπόν, μετά από λίγο, ε, κάνω επόμενη ανάρτηση με τίτλο Ξεμπρόστιασμα. Hashtag Ξεμπρόστιασμα. Μου έστειλε email αυτή η κοπέλα. Και ήταν το δεύτερο email που μου έστειλε όλη αυτή τη διάρκεια που παρακολουθεί τα βίντεο. Το πρώτο email που μου έστειλε ήταν ένα email στο οποίο μου έλεγε τότε εξαφορμή του περιστατικού με το βιτριόλι ότι δεν μπορεί να καταλάβει όλες αυτές τις κοπέλες οι οποίες μπαίνουν στα σχόλια των καναλιών και κράζουν μια κοπέλα για την επιλογή της κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Ήταν ένα επίση ξερολιστικό email στο οποίο δεν ανταποκρίθηκα καθόλου. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε βίντεο του στυλ εμείς οι καλές γυναίκες δεν ξεσκίζουμε μια την άλλη ενώ οι άλλες ξεσκίζουν μια την άλλη και αρχίσουμε να τις κουτσούν πολύ. Μου στέλνει λοιπόν αυτή η κοπέλα στο email αυτό που βλέπετε στην σωθόνες σας και μου γράφει. Δεν είναι άσχετο το σχόλιο το δικό σου για το άνθρωπο μονάχη της Αλεξίου κάπου παρακάτω στα σχόλια. Είχε γράψει μια κοπέλα ένα επικοδομητικό σχόλιο και είχε γράψει αυτό το τραγούδι που λες είναι ένα από τα τραγούδια που με αγαπάει, που, 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 τα αγαπάω και τα, και, και τα έχω σμότω στη ζωή μου και ένα άλλο το άνθρωπο μονάχη. Εγώ της έγραψε ωραία Αλεξίου και μου λέει τι εννοείς. Της λέω δεν τραγουδάει Αλεξίου το άνθρωπο μονάχη. Μου λέει α το έχει τραγουδίσει, τα τραγουδίσει, μου λέει το έχει τραγουδίσει και Αλεξίου. Λοιπόν, δεν είναι άσχετο σχόλιο το δικό σου για το άνθρωπο μονάχη τη Αλεξίου, κάπου παρακάτω στα σχόλια. Λυπάμαι που όταν δεν σου αρέσει αυτό που διαβάζει, γιατί είναι και σωστό, βάζει τον άλλο σε απόκρυψη. Μάλιστα. Μπήκαμε στο YouTube για να έρθει η κάθε ε, άσχετη κυρία να μα διδάξει. Ναι, δεν είναι καθηγήτρια ψυχολογία, δεν είναι ψυχολόγο, δεν έχει κάποια ιδιότητα α, ώστε να μπορεί να γνωρίζει περισσότερο από τον ίδιο το δημιουργό του καναλιού. Θέματα που έχουν σχέση με αυτά που διδάσκει το κανάλι, δηλαδή τα ψυχοεκπαιδευτικά. Λυπάμαι που όταν δεν σου αρέσει αυτό που διαβάζει, γιατί είναι και σωστό, βάζει τον άλλο σε απόκρυψη. Άρα μου λέει σαφώ, ξεκάθαρα, ότι εγώ είμαι ένα προβληματικό πρόσωπο, που αν μ' αρέσει αυτό που γράφει ο άλλο, θα του βάλω καρδούλα. Αν δεν μ' αρέσει, θα το βάλω σε απόκρυψη και δεν μ' αρέσουν τα σχόλια τα οποία είναι σωστά. Άρα, εγώ εδώ πέρα διδάσκω λάθο πράγματα. Πότε μετρίασε δικά μου σχόλια, Μόνο άλλη μια φορά. Όταν έλεγε το μετριασμό του σχολείου, εννοούσα τη πρώτη κοπέλα που έγραψε ο Χεύθυνη. Οι άνθρωποι κάνουν και αυτό θέκλα. Μιλάνε μεταξύ του. Δεν είμαστε στο σχολείο να δίνουμε διαγώνισμα, οπότε πρέπει να κάνουμε ησυχία. Μην είσαι τόσο αυστηρή πια. Σε σχολείο είσαστε. Αυτό είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Το οποίο διδάσκει βασικέ ψυχοεκπαιδευτικέ έννοιε. Σε σχολείο είσαστε. Δεν είσαστε σε ένα κανάλι lifestyle. Δεν είσαστε σε ένα κανάλι κουτσομπολιού, ένα κανάλι κοινωνικοποίηση. Όντω, σε σχολείο είσαστε. Δε και τα. Μην είσαι τόσο αυστηρή πια. Ε, θα είμαι όσο αυστηρή θέλω. Και όποιο αντέχει την αυστηρότητα μου θα παραμείνει στο κανάλι. Όποιο δεν αντέχει την αυστηρότητα μου θα πάει σε άλλα κανάλια τα οποία δεν είναι τόσο αυστηρά. Δε και τα άλλα κανάλια πώ λειτουργούν. Μια που είναι η δουλειά σου και βιοπορίζεσαι από αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να δω πώ λειτουργούν τα άλλα κανάλια, επειδή βιοπορίζομαι από αυτό. Άρα, μην είναι μια έμεση απειλή ότι εγώ θα μείνω χωρί λεφτά, γιατί δεν λειτουργώ όπω τα άλλα κανάλια, ώστε να έχω πολλά έσοδα. Βάζει σε απόκρυψη τον ένα, βάζει τον άλλο, στο τέλο θα φοβούνται να σου πούν μια καλημέρα. Δεν βοηθά το κανάλι σου έτσι. Η απόκρυψη αυτή δεν λέγεται ξεμπρόστιασμα, αλλά δεν θέλω να ακούγεται η δική σου φωνή, μόνο η δική μου. Ε, τότε κλείσε τα σχόλια εντελώ να σε χάσει. Καλή συνέχεια. Και τι απάντησα κι εγώ. Καλά έκανα και σε έβαλα σε απόκρυψη. Λοιπόν, άρα μάθαμε εδώ πέρα ότι εγώ για να παίρνω χρήματα και για να έχω οπαδούς, πρέπει να αφήνω τον καθένα να γράφει ό,τι θέλει, να μην με ενδιαφέρει αν αυτό που γράφει είναι ψυχοβλαπτικό και να συνεχίζω έτσι γιατί θέλω το κανάλι μου να πάει καλά και θέλω να βγάλω χρήματα. Ξανακάνω λοιπόν μια ανάρτηση με το hashtag «Σεμπρόστιεσμα» Το ένα από τα δύο προφίλ που μπλόκαρα μου έστειλε απαντητικό mail με το οποίο αυτοαποκαλύπτεται. Το mail τη κοπέλα αυτή έκανε μια ξεκάθαρη αποκάλυψη ότι όντω ήταν τοξική και όντω ήταν τοξικέ οι προθέσει τη. Ξεμπροστιάζουμε του τοξικού και ανεριθρίαστα δείχνουν το πραγματικό του πρόσωπο. Όταν ξεμπροστιάζει έναν προσ... ένα τοξικό, χωρί να ντρέπεται πλέον, επειδή δεν έχει κάτι να κερδίσει από σένα. Επειδή ήδη τον έχει ξεμπροστιάσει, θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Εν τω μεταξύ, όταν ανέφερα στην προηγούμενη ανάρτηση για παλιότερα σχόλια, δεν εννοούσα δικά τη. Τέλο πάντων, θα έπρεπε μάλλον να πουλήσω την ψυχή μου στο διάολο για τα λεφτά. Πόσε φορέ να το πω πω δεν είναι τα λεφτά το κινητρό μου. Όσα μου δίνει το YouTube για τρία βίντεο, τα παίρνω μέσα σε 50 λεπτά από μια συνεδρία και επιλέγω το YouTube. Αυτό είναι αλήθεια. Με βάση τα χρήματα που χρέω να προτού κλείσω το γραφείο, τα κέρδη. Όσα λεφτά έπαιρνα μέσα σε 50 λεπτά από μια συνεδρία, πρέπει να κάνω τρία βίντεο στο YouTube για να πάρω αυτά τα λεφτά. Και το κάθε βίντεο θέλει πολύ περισσότερη ώρα από μία συνεδρία να δημιουργηθεί και θέλει πολύ περισσότερη ώρα από μία συνεδρία για να μετριάσω τα σχόλια. Άρα, άμα το δούμε συνολικά, το να δουλεύω στο YouTube και ε, σε αντίθεση με το να κάνω συνεδρίες, σημαίνει το ένα πέπτο των εσόδων το να δουλεύω στο YouTube και πενταπλάσια έσοδα να κάνω συνεδρίες. Και εγώ επιλέγω το YouTube. Και καθημερινά ανεβάζω βίντεο στο YouTube. Και να σας πω γιατί. Είχα μία θεραπευόμενη, εξαιρετική κοπελό, θεω να την έχει καλά, η οποία το 2017, σε κάποια φάση, όταν τελειώσαμε μια συνεδρία, μου λέει: Ρε Θέκλα, αν είχα ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοσκοπούσε όλα αυτά που μου είπε εσύ στη συνεδρία, όχι τα δικά τη, αυτά που τους είπα εγώ, και τα ανέβαζα στο διαδίκτυο, ξέρει πόσο πολλοί κόσμο το ωφελούνταν. Είναι κρίμα, μου λέει, που λε τόσα πράγματα κατά τη διάρκεια τη συνεδρία, τα οποία τα ακούω εγώ, τα λες εσύ τα ακούω. Εγώ δεν τα ακούει κανεί άλλο και μετά μπορεί να ξεχάνονται. Και αυτή η παρατήρηση τη θεραπευόμενη μου μου έδωσε την ιδέα για να φτιάξω το κανάλι στο YouTube. Ούτω ώστε τα βίντεο που σχολιάζω, email που μου στέλνουν οι διάφοροι άνθρωποι που με εμπιστεύονται, να είναι κάπου αρχιοθετημένα, ώστε να μπορεί και άλλος κόσμος να ακούσει τα σχόλια, τα οποία σχόλια έρχονται μέσα από την εκπαίδευση μου ως ψυχολόγου, μέσα από την εκπαίδευση μου ψυχοθεραπεύτηρας και μέσα από τη μεγάλη μου κλινική πείρα και μέσα από τα διαβάσματα μου τα συνεχή και το δικό μου πνευματικό αγώνα μαζί με το δικό σας, ώστε να ωφελούνται περισσότεροι άνθρωποι. Γι' αυτό το κάνω. Δεν έκανα το YouTube για να γίνω διάσημη. Ήμουν γνωστή από την τηλεόραση από το 1998. Δεν έκανα το κανάλι για να βγάλω χρήματα, με το κανάλι χάνω χρήματα. Δεν βγάζω χρήματα, δεν παραπονιέμαι σε καμία περίπτωση, το κάνω συνειδητά. Αλλά αυτό το σχόλιο αυτής τη τοξικότητας της κυρίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια θεωρεί ότι εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βγάζω χρήματα και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνω γνωστή. Καμία σχέση. Μετά από λίγο μου στέλνει ένα άλλο email η κυρία αυτή, το οποίο, ε, το οποίο ε, μου γράφει, στο οποίο μου γράφει θα παρακαλούσα να μην φαίνεται το email μου στην ανάρτηση στο YouTube, ευχαριστώ. τω μεταξύ εδώ βλέπετε ότι δεν φαίνεται το email της. Δεν φαίνεται. Και τη γράφω και εγώ, θα παρακαλούσα να μην με ενοχλήσει άλλο. Είναι σβησμένο με μπλε χρώμα το mail σου και είναι και ψευδόνυμο. Πόσο ακόμη θα με απασχολεί, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Get a life. Καμία συστολή. Καμία συστολή σημαίνει ότι δεν τρέπεσαι καθόλου. Λοιπόν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μου ξαναστείλε. Και μπράβο τη και συγχαρητήρια και χαίρομαι. Δεν μου ξαναστείλε. Αλλά δεν θα τελείωνε εκεί η νύχτα. Δεν θα τελειώνει εκεί η νύχτα. Κατά τις 3 το πρωί έρχεται το εξή ωραιότατο σχόλιο. Εντάξει, η κυρία μπορεί να είναι θαυμάστερα του Τζον Depp. Πού είναι το μεμπτό? Πού είναι το μεμπτό όταν κάτω από ένα βίντεο στο οποίο εξηγείς ψυχοεκπαιδευτικά και προσπαθείς να διδάξεις τους ανθρώπους πώς να καπούν και να σέβονται τον εαυτό τους και να έχουν υγιείς σχέσεις, έρχεται κάποιος και βάζει ένα ρητό που λέει ένα πρόσωπο το οποίο Δυστυχώ μάθαμε πόσο προβληματικό είναι στι σχέσει του μέσα από τη διαβόητη δίκη, να το βάλει εκεί πέρα ω θέσφατο. Οπότε έρχεται άλλη και σχολιάζει: Εντάξει, η κυρία μπορεί να είναι θαυμάσια τον Τζόνι Τεπ. Πού είναι το μεμπτό, Είπα εγώ ότι δεν πρέπει κανεί να είναι θαυμάσια τον Τζόνι Τεπ. Ασχολήθηκα εγώ με τον Τζόνι Τεπ. Με ενδιαφέρει εμένα, εμένα ο Τζόνι Τεπ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Τζόνι Τεπ κάνει τη δουλειά του και εγώ κάνω τη δουλειά μου. Δεν νομίζω ότι σα πρόσβαλε αναπαράγοντα μια τάκα του. Μα δεν είναι θέμα προσβολής. Δεν είναι θέμα προσβολής. Είναι θέμα προβολής λανθασμένων προτύπων ζωής και σχέσεων μέσα από την pop κουλτούρα που είναι βλαβερές για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να συνέλθουν από τη συνεξάρτηση και να προστατευτούν από, την, από τις κακοποιητικές σχέσεις. Δεν με πρόσβαλε. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Αχ, Θεέ μου, Θεέ είδα ότι πρότεινε και μια εκπληκτική ταινία του Φόσκολου σε μια άλλη σχολιάστρια. Γιατί αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί κουτσομπολιό και όχι γης διάλογος μεταξύ όριμων ατόμων. Τα όρημα άτομα παίρνουν συμβουλές από τον Τζόνι Τέπ για την ερωτική του ζωή και μπαίνουν σε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης και ανταλλάσσουν γνώμες για ταινίε του Φόσκολου και το οποιοδήποτε άλλου σκηνοθέτη. Μάλιστα. Από αυτά που διάβασα πιστεύω ότι την αδικήσα. Μάλιστα. Μάλιστα. Με ποια ιδιότητα κρίνει αυτή μια άσχητη σχολιάστρια ε, την, την απόφασή μου, την απόφασή μου ως ε, δημιουργό του καναλιού. Από αυτά που διάβασα πιστεύω ότι την αδικήσατε. Δεν ρώτησε κανείς τη γνώμη σας. Το κανάλι είναι ψυχοκπαιδευτικού χαρακτήρα και έτσι θέλετε να το διατηρήσετε και δικαίωμά σα. Αλλά μιας το τόσο. Αν πάρε κάποιο όπω υποστηρίζετε, τον μπλοκάρουμε αμέσω. Το πρόσωπο που μπλόκαρα, εδώ, χωρί υπερβολή, εδώ και 6-7 χρόνια, σχολιάζει συνέχεια. Σχολιάζει συνέχεια με τον τρόπο που περιέγραψα. Δεν είναι μια και δύο και τρει. Αλλά έχουμε εδώ του ξερόλε που θα μα την πούνε. Απαγορεύεται ο διάλογο μεταξύ σχολιαστών ή ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων. Όχι, δεν απαγορεύεται. Ενθαρρύνεται η ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων σχετικέ με το βίντεο. Τον αναρτώνται δημόσια τα προσωπικά του mail με τον τίτλο Ξεμπρόσφιασμα Τοξικών αυτών ή ψυχοεκπαίδευση». Ναι, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι γιατί τα, 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 τα mail του αναρτώνται με σβησμένο το όνομά του. Παρόλο που, τα περισσότε... παρόλο που όλα τα mail τα οποία είναι τοξικά έρχονται με ψευδόνυμο, τρία πουλά και κάθοντα να διαχούν τον τυχόν π.χ. Δεν υπάρχει τέτοιο μέλλον, έτσι το λέω. Ναι, είναι ψυχοεκπαίδευση. Για να μάθουμε, για να μάθουμε, για να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποια πράγματα είναι υγιή και ποια όχι. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιο ψυχολόγο για να έχει λόγο. Αυτό υποτιμά του ακολούθου σα. Ωχ, oh, 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 ένα λεπτό. Ποτέ δεν είπα ότι κάποιο πρέπει να είναι ψυχολόγο για να έχει λόγο. Είπα ότι οι ψυχολόγοι που παρακολουθούν το κανάλι ουδέποτε κάνουν τέτοιου είδου τοξικά σχόλια. Δεν είπα ότι μόνο ο ψυχολόγο δικαιούται να σχολιάσει. Είπα ότι δεν δέχομαι σχόλια τοξικά, δεν δέχομαι σχόλια νέκινγκ και δεν δέχομαι σχόλια από προσανατολιστικά ή σχόλια άσχετα τα οποία μου τρώνε πολύτιμο χρόνο και δεν χρειάζεται να έχει λόγο από τη στιγμή που όλα παρεξηγούνται ή παραποιούνται. Μία είναι η επιλογή η αποχώρηση. Στο καλό πάω και μου. Δεν χρειάζομαι ούτε τι απειλέ ούτε την αποκρύψή σα. Μπράβο στην τοξικότητα που μιλάει για τοξικότητα των άλλων. Δεν πρόκειται να πω ούτε την αδικία θα προσκυνήσω όπω τόσοι άλλη εξαιτία του τίτλου που φέρετε. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο διαγράφηκε. Μπήκε σε απόκρυψη το πρόσωπο αυτό. Το οποίο πρόσωπο για πρώτη φορά, για πρώτη φορά σχολίασε στο κανάλι. Που πολύ πιθανόν να είναι και κάποιο προφίλ το οποίο δημιουργήθηκε από αυτούς που μπλόκαρα για να έρθουν να μου την πούνε. Σήμερα το πρωί βλέπω μια άλλη, μια άλλη ένα άλλο σχολείο από κάτω, λέει μία το πήγα γύρω γύρω για να μην ρίξω λάδι στη φωτιά, αλλά τώρα θα το πω. Ε, σε, σε και σένα. <laughs> σε και σένα να το πεις. Λοιπόν, Δηλαδή, αν ήταν μια ρίση του κομφούκιου, θα περνούσε. Αχ, αυτό ο Ντέπ, τι ρέφερε από την άλλη ακρή τη γη, μου έρχεται και εμένα η απόκρυψη, το νιώθω. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα σχόλια κανονικά. Έγραψα από κάτω και δεν υποτιμώ κανέναν ακόλουθο. Αντιθέτω, σέβομαι όσου παρακολουθούν τα βίντεο, ακολουθείτε όχι, και προστατεύω το κανάλι ώστε να είναι ένα ασφαλή χώρο ψυχική ενδυνάμωση. Αυτοί που βάζω σε απόκρυψη είναι πρόσωπα που δεν αντιλαμβάνονται το νόημα του καναλιού ή δεν θέλουν να το αντιληφθούν. Και υποτιμούν την νοημοσύνη μου και αυτοί των υπολείπων 68.000 όταν τα γράφουν τέτοια σχόλια, θεωρώντα πω και καλά ξεμπροστιάζουν εμένα. Αυτό είναι gaslighting. Σε βγάζω τρελό και προσπαθώ να πιστέψει προσπαθώ να σε κάνω να πιστέψει πω όντω είσαι τρελό. Γράφει η, η Μαριάννα Μιτάη, αγαπητή συνάδελφο. Έτσι ακριβώ τον gaslighting και η ξερολίαση παίζουν big pong. Είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο κάθε μέρα να δει Η Αλεξάνδρα κάνει εδώ ένα σχόλιο. Και αυτή την κοπέλα η οποία έγραψε ότι τη βλέπω την απόκρυψη την νιώθω, τη έγραψα. Πάρε την εφόσον την επιθυμεί τόσο πολύ και το σχόλιο σου είναι ξεκάθαρο νέκι. Με την απόκρυψη δεν μπορεί να παρακολουθεί τα βίντεο. Και απλώς να μην σχολιάζεις. Ένα ωραίο σχόλιο τη Βάνα. Λέει: Θεωρώ ότι αυτό που έχει ζητήσει η Θέκλη είναι να μην αντιδρούμε ανάλαφρα με κουτσομπολιστική διάθεση, γιατί πρόκειται για ένα κανάλι που ασχολείται με θέματα που άπτουν τη ψυχολογία και τη ψυχική υγεία σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Και α είναι μέσα στην καρδιά τη εποχή. Προσπαθεί να προστατεύσει τον επιστημονικό χαρακτήρα του καναλιού, διατηρώντα την αμεσότητα και την επαφή μεταξύ μα. Πρέπει να δούμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση. Είναι εγωκεντρικό να ενοχλούμαστε ο καθένα προσωπικά, γιατί τι θα γινόταν αν όλοι, όλοι γράφαμε π.χ. τι ρίσει του καθενό που δεν είναι ψυχολόγο. Από μόνο του δεν μοιάζει κακό. Μπορεί και να μην είναι, αλλά είναι κάπω. Θα εκφραζώσουν έτσι ανάλαφρα ή με αφέλεια ή άλλε φορέ πετώντα υποτιμητικέ πόντε σε μια διάλεξη ή ένα σεμινάριο τη Τέκλα. Α μεταφέρω και εγώ την άποψη του, αν, μεταφέρω κι εγώ του, Κωνφούκι, του ή του Βούδα ή τη Εκκλησία για το θέμα που πραγματεύεται το βίντεο. Το ίδιο είναι. Ελπίζω να έγινα κατανοητή, γιατί δεν έχω αρνητική διάθεση προ κανένα που νιώθει εδώ πίνουμε καφεδάκι. Η θέκλα έτσι όπω το, έχω εισπράξει εγώ, μα επιτρέπει να το πιούμε όλοι μαζί. Ζητά μόνο ένα διαφορετικό επίπεδο, μια λίγο κατανόηση. Φιλική διάθεση μένα, αλλά να είναι από καρδιά, γιατί αν είναι από καρδιά, δεν θα παρεξηγηθούμε σε μια σύσταση ούτε καν σε απόκρυψη. Και αν αποφασίσει να κλείσει τα σχόλια, πάλι εδώ θα είμαστε. Και εγώ τη απάντησα, αν ήταν κανάλι φιλοσοφία, να πούμε για τον Κοφούκιο και λοιπού φιλοσόφου. Αν ήταν θρησκευτικό κανάλι για τα θρησκευτικά και θεολογικά. Το συγκεκριμένο ρητό που γράφτηκε, Πώ το είπε ο συγκεκριμένο, είναι από μόνο του προβληματικό και αντίθετο στην ουσία των βίντεο και γενικότερα τη ψυχοεκπαίδευση που επιχειρείται εδώ. Και είναι ξεκάθαρα μια επίδειξη γνώσεων άσχετων με το θέμα και επικίνδυνο. Μπαίνει σε κανάλι ψυχολόγου με συγκεκριμένη θεωρητική, κλινική και ψυχοεκπαιδευτική κατεύθυνση όσον αφορά στο θέμα των ανθρωπίνων σχέσεων και γράφει ό,τι είπε ένα ηθοποιό με συγκεκριμένη παθολογία στι σχέσει του. Ω τι, ω επίφαση όσων αναλύθηκα στο θεωρητικό βίντεο. Δηλαδή, γράφτηκε αυτό το σχολείο για τον Τζονι Τεπ για να πει Α, σωστά αυτά που λε, Τέπ και τον Τζονι Τεπ, Ω τι, ειλικρινά. Και το πρόσωπο που έγραψε το σχόλιο αυτό, πολύ συχνά έγραφε στα σχόλια πω είναι αρθρογράφο που σπούδασε θεολογία. Άρα, γράφουμε για σχέσει, διδάσκουμε για σχέσει χωρί να είμαστε ψυχολόγοι, με αναφορέ από την Αγία Γραφή, το σινεμά και το star system. Και προτείνουμε και ταινίε. Δεν είμαστε σε κανάλι, συνεφίλ. Λοιπόν, Τα γέλια. Κουράστηκα να διαβάζω. Λοιπόν, δείτε το σαν ένα tutorial που σα δείχνω πώ να διαβάζετε τις αναρτήσεις στην κοινότητα. Από τον καιρό που έχει ε, ε, μεγαλώσει και έχει αναπτυχθεί το κανάλι μα στο YouTube, τι προσωπικέ μου σκέψει και απόψει, τις λέω στα βίντεο εδώ στο YouTube, ή τι αναρτώ στην κοινότητα. Και όταν λέω τι προσωπικέ μου σκέψει και απόψει, ενώ και τι επιστημονικέ. Και όλα έχουν να κάνουν με την ψυχοεκπαίδευση, αλλά και τα μικρά χαριτωμένα νέα, π.χ. μια φωτογραφία με το σκυλάκι κλπ. Κλ. Κλ. Νομίζω ότι ένα άνθρωπο που, ε, ε, που, έχει νοημοσύνη και αντίληψη θα καταλαβαίνει ότι άλλο ένα θεωρητικό βίντεο ψυχοεκπαίδευση και άλλο ένα έκτακτο βίντεο ανάλαφρο που μπορεί να λέω αστεία μαζί με το σκύλο ή μπορεί να κάνουμε ένα live που κάναμε κάποιε φορέ για να γελάσουμε. Είναι διαφορετικό το κλίμα εκεί και εκεί εννοείται ότι επιτρέπεται τον μπάντσερ, που λέγεται στα αγγλικά, που είναι ο αστείο, να αστείζουμε και να λέμε χαλαρά και ένα αυτά πράγματα. Όμω, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει πρώτο είναι να διαφυλαχθεί η επιστημονική εγκυρότητα και η ψυχοεκπαιδευτικότητα του καναλιού. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο, που δεν είναι γραμμένο του καναλιού μα, που μπαίνει πέφτει τυχαία πάνω σε ένα βίντεο και ακούσει το βίντεο στο οποίο ο ψυχολόγο κάνει ψυχοεκπαίδευση. Εάν τυχόν μπει στα σχόλια από κάτω να διαβάσει, να μην διαβάσει πράγματα που θα τον αποπροσανατολίσουν και πράγματα που θα του κάνουν ψυχική ζημιά. Δηλαδή, κάποιο που μπαίνει στο κανάλι και βλέπει ότι κάτω από το βίντεο τη ψυχολόγου υπάρχουν αυτά τα σχόλια, ίσω να μην έχει τον διαδικτυακό γραμματισμό και πολλοί από εμά δεν έχουμε τον διαδικτυακό γραμματισμό για να κατανοήσει ότι αυτά τα σχόλια αφορούν τι απόψει του οποιοδήποτε ή τι προβολέ των αποθημένων του οποιοδήποτε ή οτιδήποτε. Σε πολλά κανάλια στο YouTube υπάρχουν α, ατελείωτες ουρές σχολείων, όπως τις οποίες βρίζονται, να ανταλλάσσουν κομματικές απόψεις, απειλές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, διάφοροι άσχετοι. Και επειδή αυτά τα κανάλια είναι δημοσιογραφικά, είναι κανάλια lifestyle, κανένα κανάλια κομμωδίες ή οτιδήποτε άλλο, οι δημιουργοί του δεν ασχολούνται με αυτά, γιατί αυτό που του ενδιαφέρει είναι μόνο να αυξηθούν οι θεάσει και να αυξηθούν τα έσοδα ίσω. Και να μεγαλώσει το κανάλι. Σα έχω δείξει ξεκάθαρα ότι ο στόχο μου δεν είναι να μεγαλώσει το κανάλι και να αυξηθούν τα έσοδα. Ο στόχο μου είναι να μεγαλώσει το κανάλι και να πάει το μήνυμα. Το μήνυμα τη ουσιαστική ψυχολογική παιδεία και ψυχοεκπαιδευτική παιδεία σε όσο το δυνατόν περισσότερου ανθρώπου. Και γι' αυτό σα ζητάω στα βίντεο. Να πατάτε like, σας ζητάω το τελευταίο στο έχω ξεχάσει τόσο καιρό, ούτως ώστε ο αλγόριθμος του YouTube να ανεβάζει τα βιντεό μα. Αν με ενδιαφέρε μόνο το να βγάλω χρήματα, πω, θα έλεγα κι εγώ τοξικότητε, θα άνοιγα ολόκληρε συζητήσει, θα άνοιγα καυγάδε, ιστορίε κακά, για να έχει πολλά hits το κανάλι, να ανεβαίνει στον αλγόριθμο και να γίνουμε πολύ γρήγορα 100.000 200 συνδρομητέ, 200.000 συνδρομητέ, 1.000 συνδρομητέ, ξέρω εγώ, 300.000 συνδρομητέ 300 και να γίνουμε ένα κανάλι που να έχει πολλά ψηλά στατιστικά, αλλά όμω να μην έχει επίπεδο. Με ενδιαφέρει το επίπεδο και με ενδιαφέρει το επίπεδο είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Και επειδή στο κανάλι μα ασχολούμαστε πάρα πολύ με τι δυναμικέ των σχέσεων και ασχολούμαστε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό με τον αρκισισμό, με τη συνεξάρτηση, την τοξικότητα και τα διάφορα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, αναφέρομαι ξανά στο βίντεο νέγκινγκ για την αδιόρατη τοξικότητα και την αδιόρατη ψυχή κακοποίηση. Γι' αυτό το λόγο κάνω αυτά τα πώ με hashtag και από εδώ τα πε, Και από εδώ και πέρα. Και από εδώ και πέρα, όποτε κάνω απόκρυψη, θα κάνω και ένα post στο κοινότητα. Όχι για να εκθέσω τα πρόσωπα, δεν λέω τα ονόματά τους, δεν λέω τίποτα για αυτούς. Για να δείξω τι είναι τοξικό και να το εφαρμόσουμε και αυτό στην προσωπική μας ζωή. Σε ένα άλλο διοικητικό θεωρητικό βίντεο θα σας μιλήσω για το νέγκινγκ στην προσωπική μας ζωή και πόσο, είναι, πόσο είναι και πώς μπορούμε να το αντιληφθούμε και να το εντοπίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Φιλιά! Ξαναλέω, όσοι έχουν μπει σε απόκρυψη μπορούν κάλλιστα να παρακολουθούν τα βίντεο. Απλώ τα σχόλιά του θα είναι ορατά μόνο σε αυτού. Δεν αποτρέπω κανέναν από του να παρακολουθήσει τα βίντεο. Και φυσικά, και φυσικά, ε, γι' αυτό το λόγο δεν έχω βάλει το κανάλι όλο να είναι συνδρομητικό και να πρέπει να πληρώσει κάποιο για να δει τα βίντεο. Αν το έκανα αυτό, θα εισήγαζε το κεφάλι μου και θα έβγαζε και περισσότερα χρήματα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να είμαστε εδώ στο κανάλι μα ένα γόνιμο πόρο. Ένα γόνιμο χώρο για την εξέλιξη της κοινωνία μα και για την ψυχική υγεία όλων μα. Το εύχομαι.